Καλοκαίρι θα θυμίζει ο καιρός στην Κρήτη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Οι νοτιάδες που θα πνέουν στο νησί, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα, θα ανεβάσουν το θερμόμετρο σε ασυνήθιστα για την εποχή επίπεδα. Οι θερμοκρασίες αυτό το διήμερο περιμένουμε να φτάσουν στη Νότια Κρήτη στα επίπεδα των 28 βαθμών. Πιθανόν τοπικά, και αυτό εξαρτάται και από την έφωση αλλά και από την ροή των ανέμων, όμως έχουμε και λίγο παραπάνω. Επομένως μιλάμε για πολύ μεγάλη απόκληση από τις κανονικές τιμές, η οποία ξεπερνάει κατά 10 τουλάχιστον βαθμούς τις θερμοκρασίες που θα πρέπει να έχουμε μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Η εβδομάδα θα κλείσει με αφρικανική ζέστη και μεταφορά σκόνης, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο κατά τόπους λασποβροχής. Θα το έλεγα θερμής βολή για την εποχή, η οποία έρχεται από την Αφρική και θα φέρει αρκετά θερμές αέρες μάζες πάνω από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να ανέβει αρκετά η θερμοκρασία στην Ελλάδα. Και περισσότερο βέβαια στην Κρήτη, όπου φαίνεται ότι εκεί θα είναι το επίκεντρο, αν θέλετε, των θερμών αερίων μαζών. Θα έχει μεταφορά σκόνης και κάποια ανέφωση, και μάλιστα υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και κάποιες βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Τελευταία φορά που κατεγράφησαν τόσο υψηλές θερμοκρασίες μήνα Ιανουάριο στην Κρήτη ήταν σύμφωνα με τους μετεωρολόγους το 2010. Μια παρόμοια κατάσταση, αλλά για μία ημέρα μόνο, είχαμε βιώσει στην Κρήτη πάλι Ιανουάριο, την πρωτοχρονιά του 2010. Οπότε τότε είχαμε φτάσει σε μέγιστες τιμές 30 βαθμούς, στις Βρύσεις Χανίων και στο Ηράκλειο. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα φτάσουμε σε αυτές τις τιμές, οι οποίες ήταν πραγματικά ρεκόρ, αλλά θα πλησιάσουμε αρκετά κοντά. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο, ο καιρός αλλάζει, με το χειμωνιάτικο σκηνικό να επιστρέφει. Πέφτει αρκετά η θερμοκρασία, με ψυχρές αέρες μάζες να κινούνται από τα βορειοδυτικά στη χώρα μας. Θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, λίγο κάτω από τα κανονικά. Αλλά σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουμε ζήσει στο Σαββατοκύριακο, η διαφορά θα είναι μεγάλη. Οπότε θα έχουμε και αρκετά φαινόμενα και βροχές, ένα θα έλεγα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό, και χρειάζονται για την Κρήτη τουλάχιστον να έχουμε και χιόνια, γιατί υπάρχουν κάποιοι χιονόστρες βέβαια σε μεγάλα ύψη μόνο. Πρέπει όμως αυτό να αλλάξει, γιατί είναι απαραίτητο για τους υδατικούς πόρους να έχουμε σημαντική ποσότητα χιονιού στα βουνά και της Κρήτης μέσα στο χειμώνα. Η θερμή εισβολή του Σαββατοκύριακου σίγουρα θα περιορίσει ακόμα την χιονοκάλυψη όπου υπάρχει στα ορεινά της Κρήτης. Περιμένουμε όμως στη συνέχεια αυτή η νέα ψυχρή εισβολή, αλλά και ο υπόλοιπος καιρό, γιατί πλέον έχουμε μπει στην καρδιά του χειμώνα, να φέρει τέτοια συστήματα και τέτοιο τύπο καιρού, ώστε να έχουμε εκ νέου αρκετές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης μέσα στο επόμενο δίμηνο. Τα σκαμπανεβάσματα του καιρού δημιουργούν σύγκρουση αερίων μαζών με διαφορετικά θερμοϊγρομετρικά χαρακτηριστικά, γεγονός που ίσως δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα.